Θα συνδεθούμε με την Πάφο, με την Εμμανουέλα Ζωνιά. Φωταγωγήθηκε απόψε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Εμμανουέλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικήτα. Με πολύ διαφορετικό τρόπο από άλλες χρονιές, αλλά και σε κλίμα συγκίνησης, έγινε απόψε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου διάκοσμου της πόλης και του δέντρου που βρίσκεται στην πλατεία Κένετι από τον Δήμαρχο Πάφου, Φέδωνα Φέδωνος. Λόγω των μέτρων που εφαρμόζονται για περιορισμό της πανδημίας, η φωταγώγηση έγινε χωρίς την παρουσία κοινού, όπως συνηθίζεται το άλλες χρονιές, όπου κατέκλυζαν εκεί την πλατεία Δημαρχείου εκατοντάδες κόσμου. Ο Δήμαρχος της Πάφου, φανερά συγκινημένος, ανέφερε ότι τα φετινά Χριστούγεννα είναι διαφορετικά και δύσκολα για όλους. Το 2021 όμως όλοι ελπίζουν και εύχονται, όπως τόνισε, ότι θα είναι μια πολύ καλύτερη χρονιά και ότι όλοι μας θα εξέλθουμε από αυτή την δοκιμασία σοφότεροι. Άρα οι πολίτες δεν ήταν στη φωταγώγηση, ήταν όμως από ό,τι φαίνεται σε εμπορικά κέντρα, γιατί υπάρχει συνωστισμός, βλέπουμε και τις εικόνες, τρέχουν να προλάβουν. Ακριβώς έτσι, Νικήτα, όσον αφορά τα νέα μέτρα και το γεγονός ότι το μολ της Πάφου αλλά και άλλα μεγάλα πολυκαταστήματα της πόλης θα κλείσουν την ερχόμενη Παρασκευή, πάρα πολλοί κόσμος έσπευσε να κάνει τα ψώνια του, με αποτέλεσμα κυρίως στο μολ της στην Κάτω Πάφο να σχηματιστούν το απόγευμα ουρές από κόσμο, ο οποίος περίμενε να αγοράσει δώρα και άλλα αγαθά για τις γιορτές. Η παρουσία όμως της αστυνομίας ήταν αισθητή, παρότρινε τον κόσμο να κρατεί τις αποστάσεις και να εφαρμόζει τα μέτρα. Ευτυχώς, Νικήτα, δεν παρατηρήθηκε οτιδήποτε σοβαρό, όμως χρειάζεται προσοχή από όλους μας, γιατί ο κίνδυνος του ιού παραμονεύει.